Κύριε Πρόεδρε, ο προϋπολογισμός που συζητάμε σήμερα, ο ιστορικός σε λίγα χρόνια θα γράψει ότι ήταν προϋπολογισμός της φτώχειας και της δυστυχίας. Ότι ήταν ο προϋπολογισμός που επαναφέρει την πατρίδα μας στην εποχή των μαγκαλιών και των λιχναριών. Η σημερινή κυβερνητική πλειοψηφία, που στην πραγματικότητα σήμερα είναι μειοψηφία στον ελληνικό λαό, έχει οδηγήσει τη χώρα μας, κύριε Πρόεδρε, στη δεκαετία του 1930 και στην κατοχή, που υπήρχαν τα μαγκάλια και τα λιχνάρια και ο κόσμος πέθαινε στους δρόμους από την πείνα. 350.000 νοικοκυριά δεν έχουν ρεύμα σήμερα στα σπίτια τους. Και χτες, προχτές, αισθάνθηκαν την ευαισθησία ο κύριος Πρωθυπουργός και ο κύριος Βενιζέλος να συζητήσουν για αυτό το σοβαρό θέμα. Ενώ εσείς, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, στα γραφεία σας στη Συγκρού, έχετε να πληρώσετε τη ΔΕΗ από το Δεκέμβρη του 2012. Αυτή είναι η ομοίη πραγματικότητα. Το είχα ξανακαταγγείλει πριν 15-20 μέρες. Κάνατε ένα διακανονισμό για 24 δόσεις. Δεν πληρώσατε ούτε μία δόση. Μετά κάνατε καινούριο διακανονισμό για 40 δόσεις πριν 2-3 μήνες. Δεν πληρώσατε ούτε μία δόση. Ξέρετε πόσο χρωστάτε, κύριε? Περισσότερο από μισό εκατομμύριο. Για την ακρίβεια, 560.000 ευρώ χρωστάτε στη ΔΕΗ και κόβετε του άνεργου, του μικροσυνταξιούχου το ρεύμα που ζει στο Κερατσίνι, στο Πέραμα και στις φτωχογειτονιές της Αττικής. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πού είναι η ευαισθησία σας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας? Εσείς λοιπόν είσαστε αυτοί που ισχυρίζεστε ότι θα σώσετε τη χώρα? Δεν μπορείτε να σώσετε τα γραφεία σας στην Οδό Συγκρού και θα σώσετε τη χώρα? Κύριε Πρόεδρε, η κυβέρνηση κατέθεσε έναν προϋπολογισμό στον οποίο ξεδιάντροπα ομολογείται ότι από τα 116 δισεκατομμύρια ευρώ που θα είναι οι συνολικές δαπάνες για το 2014, τα 74 δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή ποσοστό περίπου 64%, θα πάνε στους στοχογλύφους. Γι' αυτό συνεχίζεται ο φαύλος κύκλος των νέων δανείων που θα φέρουν νέα δάνεια, νέους τόκους και ούτω καθεξής. Γι' αυτό δεν υπάρχουν λεφτά για την υγεία, για την παιδεία, για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, για κοινωνική πολιτική, για συνταξιούχους και μισθωτούς. Ζητάτε από τον ελληνικό λαό να ζήσει με ψίχουλα. Εκδίδεται οδηγίες για το πώς θα παραδίδουν οι απελπισμένοι Έλληνες τα χρυσαφικά τους στα πλέον 1.000 ενεχειροδανειστήρια που έχουν δημιουργηθεί τα δύο τελευταία χρόνια ή για το πώς θα τρέφονται με λιγμένα τρόφιμα. Ετοιμάζεστε πληστηριασμούς και διαπραγματεύεστε με την Τρόικα για τα καταλύματα των αστέγων. Επιδιώκετε να κάνετε τη συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων μισθωτούς σκλάφους για να ζούνε με 500 ευρώ μισθό και 300 ευρώ σύνταξη. Έχετε φυσικά και τους αβανταδόρους σας που χρωστάνε εκατοντάδες εκατομμύρια. Ορισμένους καναλάρχες χρωστάνε εκατοντάδες εκατομμύρια στην εφορία και στα ασφαλιστικά ταμεία, οι οποίοι με κατευθυνόμενους δημοσιογράφους που αποτελούν μια μικρή μειοψηφία της σαπίλας
έχουν αναλάβει εργολαβικά την ενημέρωση. Ποιος από εσάς, κύριοι συνάδελφοι, και εγώ εχθές το έμαθα, ήξερε ότι εδώ και 7 μήνες γίνεται η δίκη για το χρηματιστήριο? Κανένας απολύτως. Εχθές αγορεύοντας ο εισαγγελέας πρότεινε ποινές σοκ για πολλούς κυρίους με κολάρα και γραβάτες που έφαγαν τα λεφτά του ελληνικού λαού. Ακούσατε καμιά τηλεόραση να πει τίποτα, κύριοι συνάδελφοι? Ακούσατε κανένα να πει τίποτε? Θυμόμαστε όλοι το φιάσκο, τη μεγάλη κομπίνα του χρηματιστηρίου που την έστησαν ορισμένες δεκάδες επιχειρηματίες. Κύριε Πρόεδρε, θέλω να τελειώσω με το εξής. Εχθές ο κύριος Υπουργός Υγείας, που ο κύριος Πρωθυπουργός έφυγε, φέρε όλη του την παρέα για να ακούσει, δεν μας είπε τίποτα για αυτό που γράφει το hot dog. Δεν μας είπε τίποτε που θα έπρεπε από την πρώτη στιγμή να έχει υποβάλει μηνύσεις. Έψαχνε νύχτα φαρμακοβιομήχανον πριν την τροπολογία και ξυστορεί μέσα με λεπτομέρειες τι έγινε. Αυτό το φαρμακοβιομήχανο τον εγνωρίζουμε όλοι μας. Είναι αυτός που έχει σώσει πολλές φορές με το βαλάντιό του και το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Ο λαλίστατος λοιπόν κύριος Γεωργιάδης, εδώ και 4 μέρες που κυκλοφορεί αυτό το περιοδικό, για δεν έχει απαντήσει. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, είσαστε και φίλος μου και με διακόπτε συνέχεια. Καλό. Αλλά ξέρω ότι κρατάτε τον λόγο για να μπορέσω να μιλήσω. Ναι. Τελειώνοντας, κύριοι συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας, ή μάλλον καλύτερα της κυβερνητικής πλειοψηφίας, επειδή με πολλούς από εσάς συνδεόμαστε πάρα πολλά χρόνια και έχουμε κοινωνικές σχέσεις πέρα από την πολιτική αντιπαλότητα, θέλω να σας παρακαλέσω να ετοιμαστείτε ψυχολογικά, γιατί σε λίγους μήνες θα πρέπει να καθίσετε στα έδρανα της αντιπολίτευσης. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Και εμείς ευχαριστούμε.